Έχουμε σήμερα 3.465 κρούσματα, από τα οποία τα 1.702 είναι στην Αττική, τα 394 στη Θεσσαλονίκη, τα 130 στην Αχαΐα, τα 114 στη Λάρισα. Έχουμε 630 διασωληνωμένους συμπολίτες μας και δυστυχώς 56 θανάτους. Έχουμε ήδη κάνει 1.340.000 εμβολιασμούς. Μόνο τον Απρίλιο, το μήνα Απρίλιο από μόνο του, θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε ακόμα το ποσό των εμβολίων της Johnson & Johnson που θα διαφανεί σε επόμενες μέρες ποιο θα είναι για το μήνα Απρίλιο. Απολογιστικά λοιπόν, οι κλίνες Meth COVID στην Αττική είναι σήμερα 381 από 229 πριν από ένα μήνα, δηλαδή τις αυξήσαμε κατά 67% και οι απλές κλίνες COVID στην Αττική είναι σήμερα 2.961 από 1.600 πριν από ένα μήνα, δηλαδή τις αυξήσαμε 85%. Θέλω να αναφέρω δε ότι στο σύνολό τους, COVID και non-COVID, σύν τις κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα, έχουμε στην Αττική 650 μεθ αυτή τη στιγμή. Έναντι 247 που παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Αττική περνάει στην επόμενη φάση για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συγκεκριμένα, όλη η Ελλάδα είναι και πάλι μία υγειονομική περιφέρεια. Ένα ενιαίο σύστημα. Το σύστημα υγείας είναι ένα εθνικό. Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ιδιωτικές κλινικές, στρατιωτικά νοσοκομεία. Όπου και όταν χρειάζεται, θα γίνονται διακομιδές ασθενών σε όμορους νομούς και αεροδιακομιδές με μέρημνα του ΕΚΑΒ. Συνολικά, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί στην Αττική, στις δύο υγειονομικές περιφέρειες, άλλες 550 κλίνες, το ζητάω ξανά και σήμερα. Οι συμπολίτες μας σας χρειάζονται, η Ελλάδα σας χρειάζεται και έτσι περιμένουμε τις επόμενες 48 ώρες να κάνετε την προσφορά σας πράξη αλληλεγγύης. Σε διαφορετική περίπτωση και αν τουλάχιστον 203 των ΟΣΑΝΟ ειδικοτήτων δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, θα εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό της χώρας τη λήψη του μέτρου της επίταξης υπηρεσιών ιατρών των ανατέρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διακομιδές περιστατικών ασθενών COVID από πέρσι το Μάρτιο μέχρι φέτος το Μάρτιο, 1η Μαρτίου του 20 μέχρι 1η Μαρτίου του 2021, περίπου 61.000. 61.000 συνάνθρωποι μας διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υγειονομικούς σχηματισμούς λόγω της νόσου COVID-19. Επίσης, 100 από αυτούς αεροδιακομίστηκαν κυρίως σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και αν εστιάσουμε τώρα στις τελευταίες 17 μέρες που είναι και η έξαρση της πανδημίας, που βιώνουμε, αν θέλετε, τις πιο δύσκολες στιγμές από την έναρξή της, θα πούμε ότι έχουμε 7.500 διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 3.700, δηλαδή οι μισές ακριβώς, είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής.